Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι τέτοιο, γιατί προσπαθήσαμε πάρα πολύ σήμερα. Μπορούσαμε να είχαμε ευκαιρίες να κάνουμε το 3-0 και να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι. Στο τέλος δεν έγινε και αναγκαστικά έπρεπε να πιέσουμε για να βάλουμε ένα τρίτο γκολ. Δεν μπήκε. Στην κόντρα δεχτήκαμε ένα και λογικό ήταν, πιστεύω, να φάμε και δεύτερο. Εντάξει, προσπαθήσαμε, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήρθε να μας βοηθήσει. Τι να πω, εντάξει, αυτά δεν έχω να. Βλέποντας την πορεία σας στη Super League αλλά και σήμερα την εμφάνισή σας, φτάνοντας μία ανάσα από την υπέρβαση, εσάς τι γενικότερη αίσθηση σας είχε τον παιχνίδι πέρα από την μικρία του αποκλεισμού σαφώς? Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για την απόδοσή μας ή γιατί είμαστε αναχωρημένοι γιατί αποκλειστήκαμε. Σίγουρα είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια που κάναμε. Δείξαμε σε όλους ότι είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα. Η ομάδα έπαιξε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Ευτυχήσαμε και βάλαμε γκολ νωρίς. Ήμασταν άτυχοι. Πιστεύω στα σημεία χάσαμε την πρόκριση. Να σου βάλω ένα τίτλο, αν πεις αν συμφώνεις, η πρόκριση βρήκε δοκάρι, γιατί είχατε και ένα δοκάρι. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Τι πιστεύεις ότι αυτό το δοκάρι του Σερβίου είναι η στιγμή που χάθηκε η ισορροπία, δηλαδή εκείνη η φάση ανέβαινε να ξεφύγει και να παραταμπάνω σε κομμάτι, ή ήταν κάποιο έλλειψη για το τσάκι? Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν η φάση τέτοια. Μπορούσε το παιχνίδι να πάει διαφορετικά. Μπορούσε να μην ήμασταν 0-0 μέχρι το μήχρονο και να βάζαμε μετά 3 γκολ. Δεν μπορώ να σταθώ σε μια φάση. Εντάξει, καλά παίξαμε. Τι να σας πω κι εγώ τώρα, το παιχνίδι το είδατε. Γιώργο, ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη με αυτό το 3-0 που είναι ένα δύσκολο σκορ. Η προετοιμασία πώς κλείσε, τι σας είπε ο προπονητής σας? Γιατί σήμερα είδαμε ένα πολύ καλό πάω και μια έτσι παρένθεση της Ουκρανίας. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Αν και δεν είχαμε πολύ χρόνο, γιατί αν σκεφτείτε ότι μεσολαβούσαν παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, είχαμε λίγο χρονικό διάστημα για να ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε μεγάλη ετοιμότητα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή. Εντάξει, είδατε το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Όπως είπαμε, δεν μας έκατσε για λίγο. Ίσως μας λείπει αυτό ακριβώς που λέτε, ότι αν είχαμε, αν το επίπεδο στα παιχνίδια που αγωνιζόμαστε ήταν λίγο υψηλότερο, να μας βοηθούσε και στην Ευρώπη αυτό το πράγμα. Γιατί όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια, μόνο εμπειρίες κερδίζεις. Και αν τις έχεις από πιο πριν, είσαι πιο έμπειρος ώστε να ανταπεξέλθεις καλύτερα στα παιχνίδια. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι ακούγεται πολύ. Ακούγομαι πολύ. Εγώ προσωπικά νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Η ομάδα παίζει καλά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα. Ο προπονητής με εμπιστεύεται και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο.